Και σήμερα, ρόλος και αποστολής της κυβέρνησης είναι ο εξοραϊσμός των απαιτήσεων της μεγάλης εργοδοσίας. Καθήκον δικό μας, σαν τη διαστολή, μαζί με τους εργαζόμενους, είναι η αποκάλυψη των ανέντιμων πρακτικών σας που εφαρμόζονται και σχετίζονται με αυτό το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιό σας έχει ήδη καταδικαστεί από χιλιάδες εργαζόμενους. Χιλιάδες απεργοί στάθηκαν απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία. Αγνόησαν την κυβερνητική καταστολή, όπως είναι χιλιάδες και αυτοί που απέτησαν και απαιτούν την απόσυρσή του. Είναι ένα νομοσχέδιο που δεν παίρνει φτιασιδώματα, δεν βελτιώνεται, δεν εξοραίζεται. Και επειδή θα κατεδαφιστεί, είναι συνολικά για τα μπάζα. Σε κάθε λέξη του είναι αποτυπωμένος ο τρόμος σας απέναντι στην δύναμη που μπορούν να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι όταν αγωνίζονται μασικά, όταν αγωνίζονται συλλογικά. Αυτό θέλετε να χτυπήσετε με το νομοσχέδιό σας. Αυτός είναι ο στόχος σας, γιατί αυτό φοβάστε. Τώρα, όσον αφορά τη γεωγραφία του νομοθετικού εκτρώματος, περιέχει δύο βασικές δέσμες προτάσεων. Η μια αφορά τη ρύθμιση των όρων εργασίας και τις απολύσεις και η δεύτερη, που είναι και η μεγάλη ανατροπή σε ό,τι γνωρίζαμε, μεταπολιτευτικά, βάζει χέρι στο δικαίωμα, στη συνδικαλιστική δράση, στην οργάνωση στα συνδικάτα, στην προστασία των συνδικαλιστών, αλλά και στο απεργιακό δικαίωμα. Η τούρτα σας έχει και κερασάκι, που είναι η ταφόπλακα σε ό,τι είχε απομείνει μέχρι σήμερα συνολικά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην πρώτη δέσμη, πέρα από τη γενική αντεργατική κατεύθυνση, υπάρχουν άρθρα που σηματοδοτούν και το μέγεθος των ανατροπών σε βάρος των εργαζομένων. Για παράδειγμα, το άρθρο 16 αποτελεί μια βίαιη παρέμβαση στην ανάπαυση των εργαζομένων. Για πρώτη φορά καθορίζεται πόσο θα είναι το διάλειμμα, και αυτό πέρα από τον χρόνο εργασίας επιπλέον. Συνήθως αυτό γίνονταν σε συμφωνία του σωματείου και του εργοδότη, ή εκεί που δεν υπήρχε σωματείο γίνονταν ανάμεσα στους εργαζόμενους και τον εργοδότη. Τώρα καθορίζεται με απαρέγκλητη αυστηρότητα. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τη μισή ώρα, ανεξάρτητα της φύσης, της βαρύτητας, της επικινδυνότητας και της οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας που εμπεριέχει η εργασία. Ακόμη και αυτό το εξαιρεί από τη δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης. Είναι αδιανόητο ο χρόνος διαλείμματος να είναι επιπλέον του χρόνου εργασίας. Δηλαδή, έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και νομιμοποιεί την εκβιαστική πρακτική που ήδη παράνομα εφάρμοζε η εργοδοσία στους εργαζόμενους, που το 8ωρο το έκανε 8,5ωρο ή 9ωρο. Σήμερα οι εργοδότες τρίβουν τα χέρια τους. Άρθρο 57. Είναι στην κυριολεξία ένα άθλιο άρθρο που έχει φέρει αντιδράσεις ακόμα και σε δικούς σας. Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζόμενους μερικής απασχόλησης. Είναι τροποποίηση του παλιού νόμου. Εδώ εισάγεται για πρώτη φορά το περίφημο Zero Hours Contract, το συμβόλαιο μηδενικού χρόνου, εξαγώγημο προϊόν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, περιμένει ο εργαζόμενος στο τηλέφωνο και μπορεί ο εργοδότης να τον φέρει το πρωί για μια ώρα εργασίας και άλλες δύο ώρες το απόγευμα. Μέχρι σήμερα ίσχυε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί μερική απασχόληση με διακεκομένο ωράριο. Για πρώτη φορά αυτό καταργείται και ο εργαζόμενος μπορεί να κληθεί για εργασία, για παράδειγμα, 2 ώρες το πρωί, 2 ώρες το απόγευμα, και αν κάνει και από 2 ώρες υπηρεσίες και από 2 ώρες υπερορίες το πρωί και άλλες τόσες το απόγευμα, 4 και 4, να το 8ωρο όπως έκλεισε. Όσο για την αμοιβή, 316 ευρώ η μερική απασχόληση, σύν ένα 40% από τις υπερορίες, πάμε στα 620-630 ευρώ. Έχοντας τον εργαζόμενο ο εργοδότης για ένα πλήρες 8ωρο. Πιο φιλεργατικός πεθαίνει. Άρθρο 58. Αμοιβή υπέρβασης των χρονικών ορίων εργασίας. Εδώ δεν είναι μόνο ότι αυξάνεται ο χρόνος των νόμιμων υπεροριών στις 150.
Δηλαδή 50% αύξηση στην βιομηχανία, που μέχρι σήμερα οι νόμιμες υπερορίες ήταν 96. Πραγματικά είναι ασύλληπτη η σκληρότητα αυτού του νομοθετικού εκτρώματος. Προβλέπει σαν νόμιμη υπερορία τις 3 ώρες ημερορίας, ημερησίως, προσθέτοντας αυτές τις 3 ώρες και την 1 ώρα υπερεργασία, που μπορεί νόμιμα ο εργοδότης να εξαναγκάσει κάποιον να πει να μείνει στη δουλειά, οι ώρες γίνονται 4, συν τις 8 ώρες του κανονικού χρόνου εργασίας 12, συν το διάλειμμα 12,5-13 ώρες. Αυτό είναι φιλεργατική πολιτική κατά την κυβέρνηση. Αυτό γινόταν βέβαια και σήμερα με εργοδοτική αυθαιρεσία. Να όμως που η ψευτοφιλεργατική κυβέρνηση το νομοποιεί και μάλιστα με πιο φθηνή αμοιβή υπερορίας. Λέει ξεκάθαρα στους εργοδότες, ξεφορτωθείτε προσωπικό και όποτε σας βολέψει από πλευράς κερδοφορίας, τους ξαναπαίρνετε. Δίνει κίνητρα, για παράδειγμα, στις τουριστικές επιχειρήσεις να γενικεύσουν το μοντέλο της μερικής απασχόλησης. Δεκάωρο. Σχεδόν όλες οι κυβερνητικές φωνές που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα αναρωτήθηκαν πού βλέπουμε ότι καταργείται το οκτάωρο. Εμείς δεν λέμε απλά ότι καταργείται το οκτάωρο. Εμείς λέμε ότι με αυτή την αντεργατική σαβούρα πάτε να νομιμοποιήσετε το ήδη παράνομα καταργημένο οκτάωρο. Σήμερα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο το 17% των εργαζομένων εργάζεται πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα και το 33% δουλεύει και τα Σαββατοκύριακα. Ποιος τα λέει αυτά? Ένα δικό σας εργαλείο, η Ελστάτ. Μήπως έχει καταργηθεί για αυτούς ήδη το οκτάωρο? Η απάντηση είναι και βέβαια. Άρα το σύνολο των μέχρι τώρα κυβερνητικών ομιλητών ή διαβάζουν χαρτιά που τους έχετε μοιράσει χωρίς να γνωρίζουν τι διαβάζουν, ή ψεύδονται συνειδητά και ασύστολα. Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Άλλη μεθοδευμένη κυβερνητική παραπληροφόρηση. Την έχετε παρουσιάσει πια σαν εργατική απέτηση. Αυτό το άρθρο προσθέτει 35 νέους κλάδους που θα δουλεύουν και την Κυριακή. Εδώ βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι τις 32 από τις 52 συνολικά Κυριακές αργίες του χρόνου τις είχε ήδη κλέψει από χιλιάδες εργαζομένους ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφερόμαστε σε ένα τεράστιο όγκο εργαζομένων που απασχολείται στο λιανικό χοντρικό εμπόριο αλλά και στον τουρισμό, που από το Μάιο μέχρι αρχές του Νοέμβρη ξεχνούν τι είναι Σαββατοκύριακο. Από όπου κι αν πιάσεις αυτό το νομοσχέδιο, δείχνει ξεκάθαρα ότι κυβέρνηση και πλουτοκρατία πάνε χέρι-χέρι. Οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν σκλάβοι στον 20ο αιώνα. Η ταξική πάλι δείχνει το δρόμο και θα δώσει την τελική απάντηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα μαζί με πολλές χιλιάδες εργαζομένους και κάθε μέρα που περνά, όσο κι αν το πολεμήσετε, αυτοί θα γίνονται όλο και περισσότεροι.